Το πρώτο κοινωνικό πλυντήριο στην Κρήτη γίνεται πραγματικότητα. Η κάμερα της νέας τηλεόρασης Κρήτης βρέθηκε στο χώρο που στεγάζεται στην οδό Καραϊσκάκη στα Χανιά. Είναι ένα στολίδι για την πόλη μας, γιατί οι άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι, έχουν ανάγκη από την καλαισθησία στη ζωή τους και να τους δείξουμε ότι πραγματικά τους σεβόμαστε. Το κοινωνικό πλυντήριο του Δήμου Χανίων έχει σκοπό να στηρίξει ανθρώπους που είναι σε δύσκολη οικονομική κατάσταση. Ο όμορφος χώρος που έχει δημιουργηθεί παρέχει υπηρεσίες για πλήσιμο, στέγνωμα ρούχων, ζεστό μπάνιο, με ξεχωριστά λουτρά για άνδρες, γυναίκες και άτομα με ειδικές ανάγκες, καθώς και ιματιοθήκη. Έχουμε 4 πλυντήρια, 4 στεγνοτήρια. Έχουμε λουτρό αμαία, έχουμε 3 λουτρά για τις γυναίκες, 3 για τους άντρες χωριστά. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούν να κάνουν το μπάνιο τους οι ωφελούμενοι. Και στον επάνω όροφο, όπως θα δείτε, έχουμε την ιματιοθήκη, στην οποία θα βρει κάποιος είδη για τα βρέφη, βρεφικά είδη λοιπόν, είδη οικιακής χρήσεως και ρουχισμό, υπόδηση και αξεσουάρ, τα οποία έχει ανάγκη. Σύμφωνα με την Αντιδήμαρχο Χανίων Ελένη Ζερβουδάκη, δικαιούχοι είναι άστεγοι της πόλης όσοι δεν έχουν ρεύμα σε καταβλισμούς και γενικότερα ευάλωτες ομάδες χωρίς διακρίσεις σε φύλο και εθνικότητα. Αυτή η δομή, για να ονομάζεται κοινωνικό πλυντήριο, σημαίνει ότι είναι για τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Άρα μιλάμε για αστέγους, μιλάμε για ανθρώπους που δεν έχουν καθόλου ρεύμα στο σπίτι τους, μιλάμε ή νερό, για ανθρώπους που για δικούς τους λόγους τους έχει κοπεί το ρεύμα και το νερό. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να βρεθούν στην πόλη μας και να μείνουν χωρίς να έχουν όμως ένα σταθερό κατάλημα, άρα να πρέπει να χρειαστούν τη δομή τη δική μας. Γενικώς είμαστε ανοιχτά για όλους εκείνους οι οποίοι μας έχουν ανάγκη. Η διάρκεια θα είναι ενός χρόνου με δικαίωμα ανανέωσης και θα υπάρχει κάρτα ωφελουμένων. Θα βγει πρόσκληση. Θα δοθεί SMS, θα σταλεί SMS σε όλους τους ωφελούμενους του κοινωνικού παντοπολίου και του ΤΕΒΑ. Θα βγει ανοιχτή πρόσκληση σε όλα τα μέσα και στο site του Δήμου για τις προϋποθέσεις και για την έναρξη εγγραφών. Το ενίκιο για το χώρο κοστίζει στο Δήμο Χανίων 600 ευρώ το μήνα, ενώ θα λειτουργεί με προσωπικό του Δήμου Δευτέρα με Παρασκευή από τις 8 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι.